Περνάμε στο δεύτερο μέρος της αθλητικής μας εκπομπής, της ελληνικής αθλητικής μας εκπομπής. Πριν πάμε ποδόσφαιρο και τα λοιπά, να πούμε ότι ο Πέτρος Οπουλής, αθλητής του Σταμάτου Σουλάκη, πήρε τρίτη θέση σφαιροβολία με 14,80. Καλή επιτυχία, μεγάλη επιτυχία. Δεύτερη πολύ καλή θέση και δεύτερη πολύ καλή παρουσία. Και δείχνει και αυτός ότι είναι ένα παιδί εξελίσσιμο, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, πάμε λίγο στο ποδόσφαιρο τώρα. Για τη Super League 2 περιμένουν όλη την αναδιάρθρωση. Λοιπόν, επειδή πολλοί κόσμος μας ρωτάει, Γιώργο, και μέσα στα δικά μας... Εδώ στείλανε mail. Ναι, και τα λοιπά. Ήρθανε mail. Ναι. Τι γίνεται, τι κάνουν και τα λοιπά. Τι να τους πούμε, όταν δεν έχουμε κι εμείς καμία ενημέρωση, όταν δεν υπάρχει κανένας να σου πει κάτι, βλέπεις ένα σκοτάδι. Ναι, μα δεν υπάρχει κάποιος να ασχολείται για να σου πει κάτι. Είναι πολύ απλό αυτό που σου λέω. Και λέω το εξής, Γιώργο, αφού δεν υπάρχει τίποτα. Γιατί δεν πουλάνε αυτό το αφημί που ο Ηρακλής γυρεύει, άλλες ομάδες γυρεύουν και να τελειώσουν μια και καλή. Μα δε, ο Ηρακλής δεν θέλει να πάρει χρεωμένο αφημί. Δεν χρειάζεται. Εντάξει, κουβεντιάζει με τον Πλατανιά τώρα. Ο Πλατανιάς είναι καλύτερη κατάσταση. Όχι, γι' αυτό χειρότερη είναι ο Πλατανιάς. Τέλος πάντων, ναι, με τον Πλατανιά όμως συζητάει. Μα ο Ηρακλής πάει και έχει ζητήσει 500 αφημί και δεν παίρνει κανένα. Κάτι γίνεται. Ναι. Ξέρω εγώ. Μπορεί να θέλει να το πάρει και τσάμπα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εδώ είναι μια διαδικασία η οποία περιμένουμε όλη την αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος. Αν θα γίνει. Η οποία είναι σίγουρη, λέγεται. Ναι. Το θέμα είναι αν θα γίνει. Για δύο ομίλου σίγουρη λέγεται. Έτσι λέγεται τώρα. Έτσι θέλουν οι ομάδες. Ναι, ναι, ναι. Λένε το εξής, ότι σήμερα θα γίνει μια τηλεδιάσκεψη. Έγινε μάλλον μια τηλεδιάσκεψη. Θα πάρθουν από αποφάσεις και λέγεται ότι το 75% που απαιτείται για να γίνει αυτή η αναδιάθρωση των σωματείων υπάρχει για να γίνουν δύο όμιλοι όπως λένε κτλ. Ακόμα όμως δεν έχει. Αυτό το λέει η Super League 2, η οργανωτική αρχή. Από πάνω τι λένε. Γιατί για να γίνει η αναδιάρθρωση πρέπει κάποιος να πληρώσει. Μέχρι στιγμή πλήρωνε η ΕΡΤ. Πιστεύω ότι έχουν χωρίσει τα τσανάκια τους η ένα με τη δύο. Ναι, ωραία. Μετά από αυτό που γίνεται. Ναι, μέχρι στιγμή πλήρωνε η ΕΡΤ. Ναι. Η ΕΡΤ είναι διατεθειμένη να πληρώσει πάλι τα ίδια χρήματα. Ναι. Γιατί χρήματα ήταν πολλά. Θα πληρώσει κάποια χρήματα. Ποια χρήματα θα είναι, και εγώ, άλλο θέμα. Εγώ σου λέω ότι μπορεί να πληρώσει ένα ποσό γύρω σε 100.000 ευρώ. Να πάρει, κάθε ομάδα 100.000 ευρώ. Ευχαριστημένες ήταν όλες. Θα ανοίξουν σαμπάνιες ή θα πούνε πού να πάμε αυτά τα λεφτά. Ευχαριστημένες ήταν όλες, Γιώργο. Λοιπόν, λίγες είναι οι ομάδες οι οποίες προετοιμάζονται. Επειδή το λάθος δεν διορθώνεται με λάθος, έτσι ξέρω εγώ, πέρσι έγινε ένα πολύ μεγάλο λάθος με αυτή την αναδιάρθρωση που έγινε. Δηλαδή το πρωτάθλημα Super League 2 το έχουν χαρακτηρίσει αυτοί που ασχολούνται χρόνια μια παροδία ήταν πέρσι. Και σωστό. Έτσι το χαρακτηρίσανε. Ναι, ναι, και ήταν λοιπόν, παροδία. Ήταν οι μισές ομάδες και παραπάνω είχαν τεράστια οικονομικά προβλήματα. Δεν συμπληρώναν να κάνουν δεκάδα. Το ίδιο θα γίνει και φέτος, Γιώργο. Λοιπόν, οι άλλες συγκεκριμένες δηλαδή ήταν ο ΠΑΣ για ένα, ο οποίος ήταν υγιέστατη ομάδα, πήρε και το πρωτάθλημα. Ο Απόλλων Αθηνών, τα Χανιά, ο Λεβαδιακός. Αυτές ήταν οι ομάδες. Και όλες οι υπόλοιπες ήταν. Μην χαρακτηρίσουμε. Λοιπόν, Γιώργο, το ίδιο θα γίνει και φέτος. Και με δύο ομίλους. Θα είναι πρωτάθλημα πλάκας. Τώρα πάει να γίνει Βοράς και Νότος. Ναι. Λοιπόν, πλάκας δεν ξέρω αν θα είναι πλάκας, γιατί έχει σοβαρές ομάδες, στιβαρά ονόματα δηλαδή. Αυτές οι ομάδες έχουν ξεκινήσει ήδη από ό,τι βλέπουμε. Ναι. Αυτά τα καλά ονόματα, τα υγιέστατα ονόματα, βλέπουμε ότι ξεκινάνε αυτά, ήδη. Τα εμπορικά ονόματα, ναι, έτσι. Ναι, ξεκινάνε ήδη. Ναι. Πανσεραϊκός έχει ξεκινήσει. Η δόξα δράμας φτιάχνεται. Έχει νέους επενδυτές. Φτιάχνεται πάρα πολύ σοβαρά και για πολλά πολύ ψηλά πράγματα. Ο Ιωνικός επίσης, βλέπεις δηλαδή κάποιες ομάδες, Παναχαϊκή το ίδιο. Ναι. Ο Ιωνικός όλα δείχνουν ότι έχει και δυνατό οικονομικό παράγοντα. Ναι, η Αναγέννηση Άρτας το ίδιο. Όχι Άρτας, η Άρτα είναι άλλη κατηγορία. Λοιπόν, η Καρεσκάκης εννοείς. Ο Καρεσκάκης, ναι. Ναι. Καρεσκάκης το ίδιο. Ναι. Λοιπόν, τόσο πάντων. Αυτό είπα Αναγέννηση, αυτό... γιατί θυμάμαι, εγώ είμαι με, τη... Εσύ είσαι της... ναι, με λοιπόν, την εποχή της Αναγέννησης. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα, αυτή η ομάδα η δική μας εδώ στην Κέρκυρα χρειάζεται πάρα πολλά για να μπορέσει να κατέβει στο πρωτάθλημα. Σε όλους τους τομείς. Τώρα, τι κινήσεις κάνουν, τι συζητήσεις κάνουν, πώς πορεύονται κτλ. Κάποια στιγμή αναγκαστικά θα το μάθουμε κι εμείς, γιατί θα έρθει και η ώρα που πρέπει να δηλώσει συμμετοχή σε αυτό το πρωτάθλημα. Και το μόνο που γνωρίζω εγώ είναι ότι ήρθαν κάποιοι, το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά κάποιοι Ολλανδοί, έφυγαν οι άνθρωποι, ψάχνουν να βρουν τον τρόπο έτσι ώστε να εισέρθουν στα ταμεία της ΠΑΕ γύρω στα 200.000 για να μπορέσει να τρέξει η ομάδα. Όπως έγινε και πέρσι. Εγώ πληροφορήθηκα ότι με τους Ολλανδούς δεν έχει γίνει έλεγχος οικονομικών. Εντάξει, δεν το γνωρίζω αυτό. Εγώ γνωρίζω αυτή την πληροφορία έχω εγώ. Εγώ γνωρίζω ότι πήρα κλίμα το πόσα χρήματα χρωστάει αυτή η ομάδα. Λοιπόν, τώρα,
Θα έρθει η ώρα. Όταν έχουμε όμως γάμα εθνική. Και γάμα εθνική που είναι αυτό... βλέπουμε ότι και εδώ... είναι αυτό που έχει ανακοινώσει ο πρόεδρος εμάς, ο οποίος πρόεδρος Χρήστος Αναμογιάννης... Αυτό το έχουμε πει προμηνώς και... Ναι. Λοιπόν, είπε ο Χρήστος Αναμογιάννης ότι εγώ ως πρόεδρος έχω πάρει την απόφασή μου. Την απόφαση όμως για να είναι 100% ελλειμμένη πρέπει να την πάρει το Διοικητικό Συμβούλιο. Έτσι και έγινε, γιατί ο πρόεδρος Ανεμογιάννης είπε ότι εγώ δεν μπορώ να τα απεξέλθω στα έξοδα αυτής της κατηγορίας, λόγω ότι αυτή η ομάδα είναι κυρίως ομάδα που στηρίζεται σε ποσοστό 100%, είπε, δηλαδή όλη η ομάδα, στον τουρισμό. Τουρισμό δεν έχουμε φέτος, άρα δεν υπάρχουν τα χρήματα που εμείς μπορούμε να ξοδέψουμε για αυτήν την ομάδα. Και βέβαια τον ακολουθούν και άλλες ομάδες. Και όπως είχαμε πει πολλές φορές, το δρόμο τον είχε δείξει ο Γιάννης ο Καρεσαρλής, που είχε καταλάβει ο άνθρωπος, δεν ξέρω αν είχε προβλέψει την πανδημία, αλλά είχε καταλάβει ότι τα έξοδα είναι πάρα πολλά για να μπορέσει να στηριχθεί μια ομάδα όπως ήταν ο Κρόνος στη Football League. Όχι στη Γαμαθνική, στη Football League. Και ευτυχώς που την έκανε ο Καρεσαρλής νωρίς, γιατί είναι έξυπνος άνθρωπος, πετυχημένος επιχειρηματίας, έχει διορατικότητα, βλέπει πράγματα και παίρνει κατάλληλες αποφάσεις του. Πάντως, Γιώργο, από ό,τι είδαμε εκεί, είναι και άλλες ομάδες οι οποίες απεχώρησαν, δεν δήλωσαν συμμετοχή, όπως είναι η Ανατολή. Ναι, από τον όμιλο που συμμετείχαν και συμμετέχουν οι κερκυριακές ομάδες. Μια ομάδα η οποία ήταν από τις καλές ομάδες η Ανατολή, έτσι. Θα παίξει στο τοπικό. Και άλλες ομάδες είναι. Κοίτα, μια πόλη όπως είναι τα Γιάννενα, που αγαπάει πολύ ο κόσμος το ποδόσφαιρο και το στηρίζει. Μου έκανε έκπληξη εμένα η μη συμμετοχή της Ανατολής στο νέο πρωτάθλημα. Είχαν, επειδή γνωρίζω εγώ παράγοντες από την περιοχή εκεί, όπως είναι ο Γιάννης ο Παΐλας και τα λοιπά, άνθρωποι οι οποίοι μας παρακολουθούν κιόλας. Ναι. Τους ευχαριστώ πολύ. Ναι, υπήρχε πρόβλημα με το Διοικητικό Συμβούλιο. Δηλαδή, οι γενικές συνελεύσεις δεν είχαν βγάλει αρχικά σε συμβούλιο, βγάλανε στο τέλος. Αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο φαίνεται οικονομικά είδαν ότι δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν και δεν δηλώσαν συμμετοχή. Ναι, πρόβλημα δεν υπήρχε το Διοικητικό Συμβούλιο. Πρόβλημα υπήρχε στον οικονομικό τομέα. Ναι, πώς αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο θα σταθεί αντάξιο έτσι ώστε. Το καινούργιο Διοικητικό Συμβούλιο, γιατί βγήκε ένα καινούργιο Διοικητικό ώστε Συμβούλιο. Ώστε να μπορέσει η ομάδα να κατέβει στο πρωτάθλημα. Ναι. Έντιμα έπραξα. Βεβαίως, λοιπόν. Πολύ σωστά. Λοιπόν, το ίδιο συμβαίνει και με ομάδα Εθνελιακού. Και μάλιστα κάλεσαν τους παίκτες και να δηλώσουν ποιοι θα μείνουν στην κατηγορία κτλ. Από τις γνωστές όμως ενώσεις εδώ της δικής μας περιφέρειας που αγωνίζονται σε αυτήν την κατηγορία, οι δύο ομάδες που κέρδισαν την άνοδό τους στη ΓΑΜΑ Αθηνική κατηγορία από την απέναντι όχθη η Θίαμης Καστρίου δεν δήλωσε συμμετοχή. Και μάλλον δεν δηλώνει και ο δευτεραθλητής από ό,τι πληροφορούμε. Ναι, είπα ο δευτεραθλητής, ο Βαστέρας Παραποτάμου είναι. Ναι. Δεν μπορείς, λέει, γιατί βρεθήκανε προεκπλήξου, γιατί πίστευαν ότι θα δηλώσει κανονικά συμμετοχή και δεν είχαν κάνει, δεν είχαν κάνει τον προγραμματισμό για αυτή την κατηγορία. Το ίδιο συμβαίνει και στην Άρτα. Μια ομάδα, όπως είναι ο Σκουφάς, που έχει παίξει πολλές φορές σε αυτή την κατηγορία. Και πήρε το πρωτάθλημα στην Άρτα, στο ερασιτεχνικό, αλλά δήλωσε αδυναμία συμμετοχή στη ΓΑΜΑ Εθνική κατηγορία. Αυτά είναι τα δικά μας. Βέβαια υπάρχουν και άλλες ομάδες. Δηλαδή, από άλλες, οι ΣΕΡΕΣ, παραδείγματος χάρη, δεν θα έχουν ομάδα. Δήλωσαν αδυναμία και εκεί. Ο Εθνικός Σιδηροκάστρο και η Δόξα Κάτω Καμήλες. Δεν θα παίξουν στη ΓΑΜΑ Εθνική κατηγορία. Καταλαβαίνεις τώρα επίσης ομάδα από τη Δράμα, ομάδα από τα Χανιά, ομάδα από την Καρδίτσα. Καταλαβαίνεις τώρα την οικονομική κρίση που επικρατεί. Και τώρα πόσο. Θέλω να πω κάτι, πόσο δύσκολο είναι τις κερκυριακές ομάδες. Γιατί αυτές οι ομάδες που αναφέραμε πιο πριν, λίγο πολύ έχουν γηγενείς ποδοσφαιριστές. Λίγο πολύ έχουν ποδοσφαιριστές από τις γύρω περιοχές. Με λίγα λόγια, δεν ξοδεύουν χρήματα για να πραγματοποιήσουν μεταγραφές. Εδώ στην Κέρκυρα συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Έχουν 2 έως 3 παίχτες ντόπιους και όλοι οι υπόλοιποι είναι ξένοι. Άρα καταλαβαίνεις πόσα χρήματα χρειάζεται μια ομάδα κερκυραϊκή για να δηλώσει συμμετοχή στη ΓΑΜΑ Εθνική κατηγορία Συν τα έξοδα μετακίνησης τα οποία είναι πιο πολλά από τις άλλες ομάδες. Ναι, εννοείται έτσι. Αυτό. Έχει να κάνει 13 ταξίδια. Λοιπόν, άρα το μπάτζε που πρέπει να έχει ένας πρόεδρος ομάδας κερκυριακής στη ΓΑΜΑ Εθνική κατηγορία είναι το διπλάσιο από σίγουρα. Είναι το τριπλάσιο. Εγώ λέω το διπλάσιο. Πολλά περισσότερα. Άρα αυτό δεν είναι και ανταγωνιστικό. Γιατί αν μια ομάδα, παραδείγματος χάρη,
να πούμε, ξέρω εγώ, η Θήλα Κατσικά, στα Γιάννενα, κάνει ένα budget με 40.000 ευρώ. Γιατί τόσο θα είναι το budget της Θήλας Κατσικά, λόγω ότι δεν θα πληρώσει ποδοσφαιριστές. Και να πληρώσει ποδοσφαιριστές δεν δίνει τόσα όσα δίνονται στην Κέρκυρα. Δεν θα πληρώσει σπίτια, δεν θα πληρώσει φαγητό. Έτσι. Οι μετακινήσεις είναι λίγες, δηλαδή μία φορά θα έρθει δύο φορές στην Κέρκυρα. Λοιπόν, αν αυτό το budget, παραδείγματος χάρη, όλα πληρωμένα είναι γύρω στους 40.000 ευρώ, οι λευκοί μη οφάν, παραδείγματος χάρη, θέλουν ακριβώς το διπλάσιο. Θέλουν 80. Βέβαια. Ναι, για να παίξω αυτήν την κατηγορία. Αν θα πω και κάτι άλλο, υπάρχει ένα παράπονο μεγάλο από τη Λευκήμη. Για τη συναυλία που ακυρώθηκε. Ναι, οι οποίοι οι άνθρωποι που ήθελαν να κάνουν μια συναυλία για να βγάλει και το σωματείο κάποια χρήματα. Οικονομική ενίσχυση, ναι. Σωματείο ήταν η συναυλία. Και αυτή η συναυλία δεν γίνει και δεν τους επιτρέψαν να γίνει. Ναι. Όμως επιτρέπουν να γίνουν άλλες συναυλίες εδώ, ναι, στο νησί. Ναι. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουν παράπονο και έχουν και δίκιο σε αυτό. Ναι. Δεν μπορεί, σου λέει, ίσα μέτρα ίσα σταθμά, ναι, να υπάρχουν. Ναι, ναι. Έτσι, όχι να υπάρχει εξαίρεση. Ναι, ναι. Λοιπόν, και ειδικά, ναι, ένα σωματείο που προσπαθεί να εκπροσωπήσει ένα νησί, έτσι. Και στη δύσκολη οικονομική εποχή που ζούμε όλοι, έψαχνε έναν τρόπο μήπως καταφέρει και βγάζει κάποια χρήματα, έτσι, νόμιμα και έντιμα για την ομάδα τους. Λοιπόν, τώρα. Μια κατηγορία, ένας όμιλος που σιγά σιγά διαμορφώνεται. Δεν ξέρω αν θα είναι με 14 ομάδες, αλλά ξέρουμε σίγουρα ότι θα είναι. Βάσει των περσινών δεδομένων μιλάμε, έτσι. Η Κοζάνη, παραδείγματος χάρη, θα έχει δύο ομάδες. Το μακεδονικό Φούφα και την ιστορική ομάδα της Κοζάνης, ναι, η οποία είναι η αδερφή καπετάνη. Που ο Κώστας και ο Παντελής, που ήταν. Τον Κώστα τον είχαμε και εμείς παίχτες στον Άγκερ. Ο Παντελής έχει κάνει μεγάλη καριέρα, έχει πάρει τα ηνία της ομάδας. Λοιπόν, η Ήπειρος θα έχει τη Θήλα Κατσικά μόνο, έφυγε Ανατολή. Η Θεσπρωτεία θα έχει το Σούλη Παραμυθιάς. Να δούμε όμως μήπως δηλώσει κάποια άλλη ομάδα στη. Δύσκολα, όσα πιθανό. Λοιπόν, η Θεσπρωτεία θα έχει το Σούλη Παραμυθιάς μόνο, γιατί η Θεία Μισκαστρίου δεν. Και εδώ σημαίνει το εξή, ότι με το Σούλη του έχουν φύγει πάρα πολύ παίκτες. Και έχουν πάλι λόγο στο Κανελάκι. Και ο προπονητής. Και ο προπονητής. Ναι. Ο δικός μας Βασιλάκης, ναι, ο οποίος ήταν από τα. MVP. Ναι, της ομάδος, αυτή τη στιγμή είναι με τον Μπας Γιάννενα και κάνει την προετοιμασία στο καρπενήσι. Είναι το πας παίχτης. Ναι. Λοιπόν, η Πρέβεζα Λευκάδας θα έχει 4 ομάδες. Τον Αχέροντα, τον Τηλικράτη, την Πρέβεζα που έμεινε τελικά κατηγορία, ναι, ναι, κύριε Γιώργο Μπόκιο, δικαιώθηκες βέβαια, αλλά σου είπα ότι δεν θα μείνεις κατηγορία με 12 γκολ, τελικά έμεινες. Λοιπόν, είναι ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣ Πρέβεζα, όπως παρακολουθεί. Λοιπόν, και η Θήλα Μοναστηρακίου είναι η ομάδα που θα λάβει μέρος. Η Άρτα έχει μόνο την αναγέννηση, γιατί ο Σκουφάς δεν δηλώσει συμμετοχή. Να δούμε όμως, μην δηλώσει, θα δούμε, γιατί υπάρχει περιθώριο κάποιες μέρες να δηλώσει άλλη ομάδα. Για το Λοκαρνανία. Είχε το Μεσολόγιο, την Άχπαχτο και τον Αυραγικό Λουτρού. Και έχω προσθέσει δύο ενώσεις εγώ για να βγουν οι ομάδες 14 στον όμιλο αυτό. Δεν ξέρω αν θα είναι έτσι, θα είναι αυτή η μορφή του. Έχω προσθέσει τα Γρεβενά που παλαιότερα είχε ομάδα, όπως ήταν τα Εράτα, που είχε μια τυπική παρουσία. Η ομάδα που έχει δικαίωμα να παίξει λέγεται Κτηνοτροφικός Αστέρας Καλλιράχης. Έτσι λέγεται η ομάδα των Γρεβενών. Και έχω προσθέσει και την Καστοριά με τον Μέγα Αλέξανδρο, που πάντα. Τα τελευταία χρόνια, όποτε υπάρχει ομάδα σε αυτή την κατηγορία, έρχεται στο δικό μας όμιλο. Γι' αυτό έχω βγάλει αυτές τις ομάδες, 14 στο σύνολο. Θα δούμε βέβαια, θα αποφασίσει η ΕΠΟ πώς θα προορευτεί με αυτές τις ομάδες. Λοιπόν, σιγά σιγά θα δούμε πώς θα προχωρήσουν. Έχει ορίσει ημερομηνία. Άντε να πας τώρα, αυτό λέω, στην Καστοριά αυθημερών. Και θέλεις 5 ώρες ταξίδι. Ναι. Λοιπόν, άντε τώρα, έχει ορίσει η ημερομηνία βέβαια η οργανώτρια αρχή. Θα δούμε πώς θα πάει η πανδημία, γιατί όπως διαπιστώνουμε καθημερινά, το πρόβλημα όλο και αυξάνεται, και ειδικά εδώ στην Κέρκυρα. Τώρα, όσον αφορά τα τοπικά πρωταθλήματα, 28 Αυγούστου είναι η τελική ημερομηνία που έχουν το δικαίωμα οι ομάδες να δηλώσουν συμμετοχή. Αυτή είναι η ημερομηνία που έχει ορίσει η ΕΠΣ Κέρκυρας, σε μια διαφορετική εικόνα φέτος για τα τοπικά, δύο κατηγορίες, Α1 και Α. Καταργείται με απόφαση της Ένωσης η Β κατηγορία της ΕΠΣ Κέρκυρας. Στην Α όμως βλέπω ότι γίνονται μεταγραφές. Λοιπόν, στην Α. Εδώ μου κάνει εντύπωση. Να. Δεν ακούμε για την Α1 και ακούμε για την Α. Να. Η Α1 θα γίνει με 16 ομάδες, όπως όλα δείχνουν. 12 που υπήρχαν. 3 που ανέβηκαν από την Α κατηγορία και μία ομάδα θεναλιακός. Άρα
Στο σύνολό του, εκεί που είχε 13 πέρσι, φέτος θα έχει 16. Τι διαμόρφωση θα υπάρχει, γιατί υπάρχει ακόμα. Βορράς και νότος. Ναι. Ναι, δύο μίλι. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι δεν είναι σωστό αυτό. Ναι, εντάξει. Και δεν, το αποδυναμώνει το πρωτάθλημα. Ναι, ναι. Και εκτός του αυτού, ότι το αποδυναμώνει, θα βάλει πολύ το τοπικό στοιχείο του ντέρμπι μέσα. Και θα δημιουργηθούν κόντρες, αντιπαλότητες κτλ. Δεν με βρίσκει σύμφωνο βάσει όλο αυτό που έχω παρακολουθήσει όλα αυτά τα χρόνια στο πρωτάθλημα. Θα το δούμε. Λοιπόν, θα δούμε τώρα. Όπως και να έχει, βέβαια, αν γίνει αυτό, Βοράς και Νότος, θα γίνει τρίτος γύρος. Θα γίνει δηλαδή κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, πρώτος και δεύτερος γύρος. Και θα γίνει τρίτος γύρος με μονούς αγώνες των τεσσάρων ομάδων. Για τρεις γύρους, εγώ άκουσα. Ναι, θα γίνει τρίτος γύρος. Ναι. Σου λέω θα γίνει ο πρώτος και ο δεύτερος, κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Ναι. Και μετά θα γίνει ο τρίτος γύρος με μονούς αγώνες όμως. Ναι. Όχι διπλούς, με μονούς. Που θα παίξουν οι τέσσερις πρώτοι του κάθε ομίλου. Δηλαδή 8. Το ίδιο βέβαια θα ισχύει και για, για τον υποβιβασμό, για την παραμόνη στην κατηγορία. Και η Α κατηγορία, όπως όλα δείχνουν, θα γίνει σε 2 ή 3 ομίλους ανάλογα με τη συμμετοχή των ομάδων. Σε αυτή την Α κατηγορία, όπως είπες, δάσκαλε, πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί και εγώ. Κορακιάνα μεταγραφές. Κορακιάνα, από ότι, γιατί μίλησα εγώ με έναν άνθρωπο της Κορακιάνας, είπαν ότι έχουν στόχο να κάνουν 4-5 μεταγραφές, να ανεβάσουν το επίπεδο της ομάδας και να στηρίξουν τα υπόλοιπα παιδιά. Τα παιδιά δηλαδή του χωριού. Δεν θέλουν να χαλάσουν δηλαδή το γηγενή στοιχείο. Απλώς επειδή θεωρούν ότι θα είναι μια δύσκολη κατηγορία, θέλουν να κάνουν αυτές τις μεταγραφές. Ήδη ανακοίνωσαν τον Κουνισπογιάτη, ανακοίνωσαν το μεσημέρι. Καλούς ποδοσφαιριστές όμως, έτσι έμπειρους. Λοιπόν, θα κάνουν κάποιες μεταγραφές για να ανεβάσουν ποιότητα την ομάδα, έτσι ώστε να καλυτερεύσουν και οι παίχτες που υπάρχουν ήδη στην ομάδα. Αυτός είναι ο λόγος που κάνουν τις μεταγραφές αυτές. Δυνατή ομάδα θα παρουσιαστεί ο Κέρκερα. Δεν ξέρω. Δείχνουν τα πράγματα. Δυνατή ομάδα θα παρουσιάσει οπωσδήποτε ο ΑΟ Κανονιού. Είναι πολύ σωμα. Ο Κρόνος. Ναι. Ο Κρόνος Αργυράδου, μπράβο, που λες και. Βέβαια, εντάξει, είναι σε ποιους όμιλους θα μπουν αυτές οι ομάδες. Είναι 2 σίγουρα, μπορεί να γίνουν και 3. Δεν μπορούμε να πούμε εμείς τώρα. Και υπάρχουν βέβαια και παραδοσιακές καλές ομάδες της κατηγορίας, έτσι. Ναι, βέβαια, εγώ θεωρώ ότι θα είναι ένα πρωτάθλημα μέτριο. Γιατί υπάρχουν ομάδες που αυτές οι παραδοσιακές πυλές της κατηγορίας, που είναι στην ουσία οι ομάδες της Β κατηγορίας, που είναι αδύναμες. Απλώς παίζουν κάθε Κυριακή τα παιδιά εκεί. Τη περιοχή και τα λοιπά, έτσι για να υπάρχει ομάδα που δεν θα μπορούν να ανταγωνιστούν και δεν μπορούν να κοντράρουν ομάδες σε αυτό το επίπεδο όπως βλέπουμε, έτσι. Γιατί βλέπουμε ότι πάνε και την κάνουν και αυτή την κατηγορία. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι όλα αυτά γίνονται επειδή υπάρχει αυτό το πρόβλημα που δεν ξέρουμε σε ποιο βαθμό θα υπάρχει λόγω του κορονοϊού, έτσι. Ναι, αλλά βλέπω ότι οι παράγοντες Α κατηγορίας μιμούνται πολύ τους παράγοντες Α1 κατηγορίας. Και πάει λάθος ο. Πάνε σε λάθος δρόμο. Να δούμε γιατί τα πράγματα. Η κατεύθυνση, δεν φαίνεται, η κατεύθυνση που γνωρίζουν δεν φαίνεται να είναι σωστή. Να λοιπόν, δούμε πώς θα τραβήξει η οικονομική κατάσταση, από εκεί θα εξαρτηθούν όλα. Όλα από εκεί. Λοιπόν, έχουμε κάνει και ένα θέμα ξεχωριστό. Το έκανε ο Ανδρέας. Μετέβει το Σάββατο στους Παξούς για επαγγελματικούς λόγους. Και βρήκε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους ανθρώπους της ομάδας των Παξών. Εμείς είχαμε βγάλει τον πρόεδρο, τον κ. Σαρκαβάζη, ο οποίος είχε πει εν ολίγης πώς θα πορευτεί η ομάδα την αγωνιστική περίοδο. Ο άνθρωπος που θα τρέξει την ομάδα όμως και θα τη δουλέψει και ένα θα πολύ μεγάλο όνομα, έτσι. Και θα είναι όλη μέρα με τα παιδιά, είναι ο προπονητής, ο Γιώργος Τουρσουνίδης. Είναι η δεύτερη, θα είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά του στην ομάδα των Παξών. Θα έχει δηλαδή υπό την καθοδήγησή του τα παιδιά που απαρτίζουν την ομάδα αυτή. Λέγεται και εδώ ότι θα γίνουν κάποιες μεταγραφές. Ήδη κάποιοι ποδοσφαιριστές που αγωνίζονταν στον Πετρητή πέρσι και έμειναν ελεύθεροι, ίσως πάνε προς τα εκεί. Όπως και να έχει, πάντως θα ενισχυθεί η ομάδα των Παξών και ο Γιώργος Τουρσουνίδης που έχει και την εμπειρία αλλά έχει και αυτό το όνομα που προσελκύει τα παιδιά, βέβαια, έτσι. Θα θέλουν να δουλέψουν με στόχο να πρωταγωνιστήσουν στο πρωτάθλημα της Α1 κατηγορίας της χρονιάς που έρχεται, της σεζόν που έρχεται. Λοιπόν, εμείς να ευχαριστήσουμε βέβαια, τον Ανδρέα για την συνέντευξη αυτή, έτσι. Δεν ξέρω βέβαια, ο Ανδρέας, θα δούμε τις επιδόσεις του πάνω σε αυτή τη συνέντευξη. Τις ερωτήσεις του.
Γιατί ίσως στην Αθήνα να υπάρξει διαδοχή σε ορισμένα πράγματα. Ναι. Λοιπόν, ο Ανδρέας βρέθηκε στους Παξούς για επαγγελματικούς λόγους του καναγιού. Βρήκε την ευκαιρία, όπως είπαμε και πριν, να συνομιλήσει με τον Γιώργο Τουρσουνίδη, ο οποίος τον ευχαριστούμε πολύ που ήταν μπροστά στην κάμερα της αθλητικής ατζέντας. Και θα πρέπει βέβαια από την άλλη εκπομπή, Γιώργο, να φοράμε και μάσκα. Ναι. Να ρωτήσουμε τον κύριο Ρεβίθη γιατί έχει μια ειδική για, για τις εκπομπές για να την προμηθευτούμε. Ωραία, μην φορέσει του Ρεβίθη όμως, πρέπει να σου φέρει. Ναι, έτσι. Μας δώσει έτσι. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε καταρχήν τον Γιώργο Τουρσουνίδη που μίλησε αποκλειστικά στην κάμερα της εκπομπής. Να ευχαριστήσουμε το Μεντεράνεο που μας φιλοξένησε έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί αυτή η συνέντευξη. Να ευχαριστήσουμε τους Παξινούς γενικά. Εδώ θα είμαστε, θα προβάλλουμε όλα τα αθλήματα, όλες τις ομάδες, όσο δύσκολο και να είναι αυτό. Θα κάνουμε την προσπάθειά μας εν μέσω πανδημίας, εν μέσω κορονοϊού. Το νησί τρέμει ήδη. Λοιπόν, πάμε στους Παξούς να δούμε ένα μεγάλο ηγέτη, ένα μεγάλο όνομα του ελληνικού ποδοσφαίρου που είναι προπονητής της ομάδας των Παξών, τον Γιώργο Τουρσουνίδη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Γεια σας. Πώς πήρατε την απόφαση να ανανεώσετε τη συνεργασία σας με την ομάδα των Παξών? Ναι, ήταν μια απόφαση, θα έλεγα, εύκολη, γιατί μετά από την χρονιά αυτή που μας πέρασε και τη συνεργασία που είχαμε με τους ανθρώπους εδώ της ομάδος, αλλά και πολύ περισσότερο και με το δέσιμο που είχαμε τα παιδιά αυτά και η προοπτική που βλέπω που υπάρχει εδώ με την ομάδα αλλά και στο νησί, είπαμε ότι να δώσουμε ακόμα ένα χρόνο να συνεργαστούμε για τον επόμενο ακόμα χρόνο, έτσι ώστε αφού μπήκαν οι βάσεις στη φετινή χρονιά, να υλοποιήσουμε ένα σχέδιο και ένα πλάνο που έχουμε στην συνερχόμενη χρονιά. Οπότε ήταν μια εύκολη απόφαση προσωπικά από μένα, έτσι ώστε από τη στιγμή που έχω μπει στη διαδικασία και ξέρω και γνωρίζω πλέον τι επικρατεί στον χώρο του ποδοσφαίρου αλλά και πολύ περισσότερο και εδώ στο νησί, οπότε νομίζω θα η λειτουργία της ομάδας θα είναι πολύ καλύτερη τη φετινή χρονιά. Εν όψη της φετινής χρονιάς, της νέας αγωνιστικής σεζόν, πώς σχεδιάζεται το ποδοσφαιρικό τμήμα? Το ποδοσφαιρικό τμήμα ήδη γίνονται κάποιες επαφές με κάποιους ποδοσφαιριστές που θέλουμε να φέρουμε. Υπάρχει το έψυχο υλικό που είναι πάρα πολύ καλό, που απαρτίζεται όλο από παιδιά του νησιού, γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και δεν σου κρύβω να σου πω ότι πλέον ο στόχος ο φετινός της δικής μας ομάδος είναι να πρωταγωνιστήσουμε. Πάνω απ' όλα να παίζουμε καλό ποδόσφαιρο, να ευχαριστούνται οι αθλητές αυτό που κάνουν. Είναι το κύριο μέλημά μου αυτό και το είπα από την πρώτη στιγμή. Έτσι ώστε να βγάλουν αυτό που έχουν από μέσα τους και να δημιουργήσουμε έτσι μια καλή ανταγωνιστική ομάδα, έτσι ώστε να παίζει καλό ποδόσφαιρο και να το χαίρονται και οι παίχτες αλλά και ο κόσμος που έρχεται στο γήπεδο. Ναι, έχουμε κάνει επαφές με κάποια παιδιά και είμαστε στη διαδικασία να φέρουμε κάποια παιδιά έτσι ώστε να ενισχύσουν την ομάδα σε αυτό το κομμάτι, να είναι και έμπειρα παιδιά και με διαφορετικές παραστάσεις, έτσι ώστε να γίνει αυτή η χημεία με τα δικά μας εδώ τα παιδιά για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το στόχο. Ωραία, όσο αφορά την περσινή περίοδο, διαπιστώσατε κάποια πρόοδο στους νεαρούς αθλητές καθόλου την σεζόν με την καθοδήγηση που τους κάνατε? Κοιτάξτε να δείτε, δεν σου κρύβω ότι όταν είχα έρθει εδώ στο νησί δεν γνώριζα πολλά πράγματα, δεν γνώριζα τίποτα. Έμεινα έκπληκτος γιατί το υλικό που έχει η ομάδα και ειδικότερα από νεαρά παιδιά έτσι πιτσιρίκια είναι πάρα πολύ καλό. Τα παλαιότερα χρόνια έγινε μια πολύ καλή δουλειά εδώ στις ακαδημίες, βγήκαν αυτά τα παιδιά και απαρτίζουν αυτή τη στιγμή τη μεγάλη ομάδα. Οπότε με την έλευση δική μου τους έδωσα περισσότερο την εμπειρία και το κίνητρο, αλλά πολύ περισσότερο να αλλάξουν λίγο τον τρόπο σκέψης τους και την οτροπία τους, έτσι ώστε να αντιμετωπίζουν το ποδόσφαιρο λίγο πιο επαγγελματικά, θα το έλεγα, σε εισαγωγικά, στο βαθμό που μπορούν τα παιδιά αυτά να το λειτουργήσουν. Το μείον είναι ότι δυστυχώς αυτά τα παιδιά δεν έχουν βγει ποτέ από το νησί, δεν έχουν δει, δεν έχουν παραστάσεις, δεν γνωρίζουν πράγματα και τέτοια, οπότε εκεί που επικεντρώθηκα πάρα πολύ είχε να κάνει με την νοοτροπία και με τον τρόπο σκέψης που έχουν στο μυαλό τους γύρω από το ποδόσφαιρο. Ωραία. Το επίπεδο της Α1 κατηγορίας, την περσίνη χρονιά, τι άποψη έχετε σχηματίσει για το... Θεωρώ ότι είναι ένα καλό επίπεδο ποδοσφαίρου και από απέναντι οι ομάδες της Κέρκυρας που τις είδα, υπάρχουν και καλοί ποδοσφαιριστές και καλές ομάδες.
Ναι, θεωρώ ότι σαν επίπεδο είναι ένα καλό επίπεδο για μια ερασιτεχνική κατηγορία όπως είναι η Α1. Μπορεί να βελτιωθεί φυσικά πάρα πολύ. Νομίζω αυτό που λείπει πολύ περισσότερο είναι αυτό που σου είπα πριν και για τη δική μας την ομάδα εδώ στον... είναι να αλλάξει λίγο η νοοτροπία και ο τρόπος σκέψης γύρω από το ποδόσφαιρο. Με τα παιδιά που δοκιμάστηκαν στον ΠΑΟ, υπάρχει κάποια εξέλιξη? Ναι, έχουμε μια εξέλιξη θετική και σημαντική. Δόθηκε η ευκαιρία σε δύο παιδιά, στο Σπύρο το Ρούση και το Χρήστο το Βερονίκη, μέσω της επαφής που έχω εγώ και τη συνεργασία που έχω με τον ΠΑΟΚ, να πάνε τα παιδιά να δοκιμαστούν. Καθίσανε μία εβδομάδα εκεί, άφησαν πολύ καλές εντυπώσεις και τα δύο τα παιδιά. Ο ένας, ο Χρήστος Βερονίκης, επειδή είναι πιτσιρικάς και έχει και περιθώρια, θα ξαναπάει να ξαναδοκιμαστεί. Από την άλλη, για το Σπύρο του Ορούση μείνανε καταενθουσιασμένοι με την ποιότητα και το ταλέντο που έχει αυτό το παιδί. Είμαστε σε επαφές, είμαστε σε επικοινωνία. Και έχουμε καταλήξει ότι αυτό το παιδί θα πάει στη Θεσσαλονίκη, θα ανήκει στον ΠΑΟΚ και από εκεί και πέρα θα τον δώσουν την ευκαιρία να πάει να παίξει κάπου και να τον παρακολουθούν πλέον, να τον παρακολουθεί οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Είναι πολύ σημαντικό βήμα για έναν αθλητή και πιτσιρικά όπως είναι ο Σπύρος, αλλά είναι και πάρα πολύ σημαντικό, θεωρώ, και για το νησί μια τέτοια προοπτική, δηλαδή να βγει ένα παιδί και μακάρι και πιστεύω θα ακολουθήσουν και άλλα παιδιά από πίσω, γιατί ο σκοπός ο δικός μου όταν είχα έρθει δεν ήταν μόνο τα μεγάλα τα παιδιά, η επαγγελματική ομάδα, είχε να κάνει και με τις ακαδημίες, έτσι ώστε να δώσουμε το κίνητρο σε αυτά τα παιδιά να μπορέσουν να κάνουν το βήμα το παραπάνω. Η συμμετοχή στο κύπελλο Ελλάδας είναι πρόκληση για την ομάδα σας? Ναι, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη πρόκληση, είναι ένα πολύ μεγάλο κίνητρο και μια πολύ μεγάλη προοπτική. Προήλθε από τις διαδικασίες, τις γνωρίζετε. Εμείς από την πρώτη στιγμή όταν έπεσε στο τραπέζι αυτή η πρόταση έτσι πως έγινε λόγω του κορονοϊού η διαδικασία, η διοίκηση όταν το έμαθε της άρεσε σαν ιδέα, το μετέφερε σε μένα, στον προπονητή. Καθίσαμε, συζητήσαμε, εγώ το μετέφερα στους ποδοσφαιριστές. Δηλαδή ήταν μια κοινή απόφαση που πάρθηκε διοίκηση, προπονητή και ποδοσφαιριστών. Ναι, πιστεύω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο κίνητρο και για τους ποδοσφαιριστές, αλλά πολύ περισσότερο και για το νησί να βγει προς τα έξω, να ακουστεί ότι η ομάδα των Παξών συμμετέχει στο κύπελλο Ελλάδος. Μόνο εμπειρίες έχουν να κερδίσουν τα παιδιά και κέρδος και όφελος από όλη αυτή τη διαδικασία. Προετοιμασία περιμένουμε τώρα λίγο τις ημερομηνίες, ακόμα δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τις ημερομηνίες και το πρωτάθλημα αλλά και το κύπελλο. Η προετοιμασία υπολογίζεται ότι θα ξεκινήσει μετά το 15 Αύγουστο, περίπου στις 20 Αυγούστου. Εκεί είναι το πλάνο το δικό μου, έτσι ώστε να ξεκινήσουμε να μπούμε στη διαδικασία της προετοιμασίας. Θα έχετε διαθέσιμους ποδοσφαιριστές σύλλογο των επαγγελμάτων? Κοίταξε να δεις, αυτό ναι, είναι ένα θεματάκι, γιατί τα παιδιά όλα τα περισσότερα δουλεύουν, έχουν τις επιχειρήσεις δικές τους. Αλλά και πέρσι όταν είχα έρθει και έγινε η πρώτη συγκέντρωση υπήρχε τεράστια συμμετοχή. Θεωρώ και πιστεύω κάτι ανάλογο θα γίνει και φέτος. Δηλαδή έχουν διάθεση τα παιδιά, τους αρέσει αυτό που κάνουν, ανεβαίνουν στο γήπεδο, το κάνουν με όρεξη και είναι πολύ σημαντικό. Και το έχω πει και πάρα πολλές φορές ότι για ένα νησί όπως είναι εδώ η Παξή, το να έχει 20 παιδιά που να είναι μέσα από το νησί είναι μεγάλο, είναι πάρα πολύ σημαντικό και αξίζουν σε αυτά τα παιδιά ένα συγχαρητήρια.